Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι η πρώτη μας εκδήλωση για φέτος. Εγκαινιάζουμε αυτή την εκδήλωση την χειμερινή μας σεζόν εδώ των εκδηλώσεων του Φιλοτεχνικού. Και βέβαια δεν θα μπορούσε από τις εκδηλώσεις μας φέτος να λείπει ένα αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρετάκο. Αυτό τον θαυμάσιο ποιητή, για τον οποίο είναι περήφανη όχι μόνο η Λακωνία αλλά και όλη η Ελλάδα, τον ποιητή που ύμνησε την αγάπη, τη φύση, τον άνθρωπο κυρίως, και που η ποίησή του είναι περισσότερο από ποτέ σύγχρονη σήμερα στις μέρες μας, με την φοβερή αυτή αξιακή κρίση που διερχόμαστε, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αυτή που αντιμετωπίζουμε, είναι και αξιακή κυρίως. Το να ανατρέχουμε λοιπόν σε ποιητές που έχουν τόσο πολύ τονίσει την αξία του ανθρώπου, την αξία της φύσης, την αξία της ζωής που την είχαμε λίγο παραμελήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, επειδή δεν θέλουμε να λέμε πολλά ίσως και να κουράζουμε το κοινό μας εδώ, γιατί είμαστε όλοι κάπως αυτό τον καιρό, εμείς θέλουμε με τις εκδηλώσεις εδώ που προσφέρουμε να δίνουμε ευχαρίστηση, ικανοποίηση στα μέλη μας και στους φίλους που έρχονται στην εκδήλωση. Λοιπόν, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μία ταινία, να προβάλλουμε μία ταινία η οποία αναφέρεται στη ζωή του και το έργο του. Αυτή η ταινία δηλαδή είναι όλη η ζωή του και το έργο του. Επομένως, δεν χρειάζονται λόγια. Βλέποντας την ταινία, μαθαίνουμε ό,τι έχουμε να μάθουμε για τον Νικηφόρο Βρετάκο. Θα παρουσιάσει και μας έχει φέρει την ταινία αυτή να την προβάλλει η κυρία Ελένη Τζινιέρη Τζανετάκου, η οποία είναι η Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Σπάρτης, που η Βιβλιοθήκη της Σπάρτης έχει το αρχείο του Νικηφόρου Βρετάκου. Την Παρασκευή έχουμε καλεσμένο το Γιάννη το Σιδέρη, τον ψυχίατρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα της παιδικής ηλικίας, σχέσεις γονέων με παιδιά, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο βέβαια που έχει κυκλοφορήσει, αλλά το θέμα θα είναι όσον αφορά συμπεριφορές παιδιών, εφήβων, σχέσεις τους με τους ενήλικες, και βέβαια θα επακολουθήσει και συζήτηση. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου θα είναι αυτή η εκδήλωση στις 8 το βράδυ. Είστε και απαλληλωμένοι από την ανταπόκριση του κόσμου. Ναι, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Βέβαια, κοιτάξτε, έχουμε φροντίσει όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε να είναι ανέξοδες για τον κόσμο. Έτσι, δεν έχουμε καμία εκδήλωση που να... Δηλαδή, όπως κάναμε παλιά κάποιες συναυλίες ή άλλα που... τέλος πάντων ζητούσαμε και κάποια, ναι. Οπότε ο κόσμος νομίζω το έχει ανάγκη. Θέλει να βγει, θέλει διέξοδο στα προβλήματά του, και όλες αυτές οι εκδηλώσεις, την ευκαιρία που σου δίνουν να κάνεις μια συζήτηση, να ακούσεις κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι. Τουλάχιστον προσπαθούμε αυτή τη ζωφερή κατάσταση λίγο να την διώξουμε μέσα από αυτά. Οπότε έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και είμαστε ευχαριστημένοι. Οι εκδηλώσεις πάνε πάρα πολύ καλά στο επίπεδο των σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων που κάνουν αφιερώματα στον Νικηφόρο Βρετάκο, και συνεργαζόμαστε εμείς σαν αρχείο Νικηφόρου Βρετάκου που φιλοξενούμε στη Σπάρτη. Συνεργαζόμαστε στέλνοντας μια κινητή έκθεση, ένα χρονολόγιο, υποπτικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό. Έχουμε λοιπόν συνεργαστεί μέχρι σήμερα πάνω από 40 πόλεις και συνεχίζεται αυτή η συνεργασία μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάει πάρα πολύ καλά, ιδίως στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα που έχουμε. Από εκεί και πέρα, οικονομικά, τι να σας πω, όπως όλοι, μεγάλες δυσκολίες. Ευτυχώς ο κύριος Στατούλης εδώ είναι ο μόνος που ενέκρινε χρήματα για το έτος Βρετάκου, το Περιφερειακό Συμβούλιο δηλαδή, και η Αντιπεριφερειάρχης η δική μας. Κάναμε την κεντρική εκδήλωση στην Πλούμητσα, που και αυτή πήγε εξαιρετικά. Έχουμε ένα σύλλογο φίλων του Αρχείου Βρετάκου. Οι φίλοι βοήθησαν για να βγάλουμε σε πέρα, γιατί ξέρετε, δεν είναι να στέλνεις την έκθεση, να τη στέλνεις στα σχολεία, πήγε Μακεδονία, πήγε Κρήτη, θα ξαναπάει Κρήτη. Αυτό είναι ένα κόστος. Αυτό το κάλυψαν οι φίλοι του αρχείου του Νικηφόρου Βρετάκου. Αφίσες βγάλαμε, γιατί το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δεν έβγαλε ούτε αφίσες φέτος. Μας έδωσε το ψηφιακό αρχείο, βγάλαμε εμείς αφίσες. Τις βγάλαμε χρήματα της περιφέρειας. Θα διανεμηθούν στα σχολεία της περιφέρειας. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε είναι ότι στο χώρο του αρχείου, μέσα στη βιβλιοθήκη, κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, δηλαδή δεχόμαστε σχολεία εκεί. Τι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί ή έχει να δώσει ο Νικηφόρος Βρετάκος στη σύγχρονη εποχή? Είναι ένας ποιητής βέβαια που ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα,
να μας πείτε έτσι ποιο θα ήταν το κεντρικό μήνυμα και στις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να σας πω το πόσο επίκαιρος είναι. Δηλαδή δεν θυμάμαι, θα σας πω ένα ποίημα, θα πω ένα ποίημα μετά που το έχω, έτσι με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, που λέει ότι χρειάζεται παρηγορία και φως στους ώμους του κόσμου, που είναι σαν να το έχει γράψει σήμερα. Επίσης σε επιστολές που έχει γράψει σε σχολεία από το 80, τη δεκαετία του 80, και λέει στα παιδιά ότι πρέπει εσείς να φροντίσετε, εσείς ότι έχετε τις δυνατότητες να φτιάξετε το μέλλον του κόσμου που εμείς το φέραμε σε αυτό το σημείο. Αν δεν είναι αυτό επίκαιρο, τι να πω. Δηλαδή πραγματικά πάρα πολλά από τα ποίηματά του και τα πεζά του είναι σαν να τα έχει γράψει για τη σημερινή εποχή.